Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας ρεαλιστικές εκτιμήσεις και προβλέψεις σχετικά με τα ποσοστά που μπορεί να επιτύχει το κόμμα σε μια εκλογική αναμέτρηση, επισημένοντας τις μεγάλες απώλειες που καταγράφουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Λένε κάποιοι, καλά λέει όλα αυτά που λες Χάρη, αλλά δεν γίνεται με μαγικό ραβδί να υπερδιπλασιάσουμε τα ποσοστά μας. Δηλαδή, με συγχωρείτε φίλες και φίλοι, 1,5 εκατομμύριο γύρισαν την πλάτη στο Μητσοτάκη. 1 και πλέον εκατομμύρια ψηφοφόροι γύρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορούμε τίποτα από αυτούς τους ανθρώπους να πάρουμε. Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η χώρα χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης, με τομές και ανατροπές, χωρίς συμβιβασμούς με τα μεγάλα συμφέροντα και τις ελίτ. Θα φοβόμαστε να πούμε ότι μπορούμε να νικήσουμε? Θα απολογηθούμε που λέμε ότι πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι δευτερότριτοι? Μήπως δημιουργούμε και συνθήκες να βρισκόμαστε εκεί και εδώ? Ο κύριος Δούκας κάλεσε τους πολίτες στην κάλπη των εκλογών του κόμματος που θα διεξαχθούν στις 6 Οκτωβρίου, επισημένοντας πως είναι η ώρα της υπέρβασης και της νίκης.